Μαρία Ντόρλακ, εξαιρετικό παιχνίδι, νομίζω το καλύτερο παιχνίδι στην καριέρα σου μέχρι στιγμής, μέχρι το επόμενο. Βλέπω εδώ 25 πόντους, 11 rebound, 10 assist, έκανες triple double, απίστευτο. Απίστευτο, από το πρώτο ημίχρονο το βλέπαμε, το triple double, το οποίο ήταν πιθανό. 25 πόντους, 11 rebound, 10 assist. Και έκανες και τα μισά λάθη από ό,τι έκανες στο προηγούμενο τελικό, που είναι ακόμη, νομίζω αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο. Λοιπόν, είσαι μία νίκη μακριά από τον τίτλο. Πώς είναι έτσι το κλίμα στην ομάδα, οι πρώτες σου εντυπώσεις μετά από αυτό το παιχνίδι, πώς νιώθετε γι' αυτό? Ήταν μια νίκη που το ήθελα πάρα πολύ και το υποσχέθηκα στον προπονητή μου γιατί ήταν τα γενέθλια του. Όταν ευχηθήκαν όλες οι κοπέλες χρόνια πολλά στον προπονητή μου, εγώ προσωπικά δεν το ευχηθήκα γιατί του είπα ότι δεν θα σου ευχηθώ ακόμα χρόνια πολλά, θα σου ευχηθώ μετά από την νίκη. Κράτησα την υποσχέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τα έδωσα όλα από το πρώτο λεπτό που μπήκα. Πιστεύω η νίκη ήρθε από την άμυνα. Γιατί όταν έχεις πάθος στην άμυνα, η επίθεση έρχεται από μόνη της. Το στατιστικό δεν το σκεφτήκα, απλά η μόνη μονιά ήταν η νίκη. Έπρεπε να κάνουμε τη νίκη στη έδρα μας για να πάμε για τον double στο επόμενο παιχνίδι. Κέρδισες και 9 φάουλ που είναι τα περισσότερα για την ομάδα σου και μόνο πίσω από την Πέτρα την Όρλοβιτς. Λοιπόν, ξανά στέκομαι στο triple double. Είναι πάρα πολύ σπάνιο ένα triple double. Πρώτη φορά φαντάζομαι κάνεις triple double στην καριέρα σου. Πες μας λίγο για τη δική σου εμφάνιση σήμερα. Ίσως στο γήπεδο πραγματικά τα έκανες όλα σωστά. Μίλα μας λίγο για το πώς ένιωσες εσύ στο πάρκε. Ένιωθα πάρα πολύ άνετη, λόγω του ότι το περασμένο παιχνίδι έκανα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Και ήρθε ο προπονητής μου μετά από το παιχνίδι. Και. Συγγνώμη. Τα λόγια του ήταν εξαιρετικά. Με αποτελέσμα να είχα τη δύναμη αυτό το παιχνίδι να τα δώσω όλα. Με συγκίνησε πάρα πολύ και το κράτησα αυτό. Ήταν το motivation μου για το παιχνίδι. Μου ξανά συγχαρητήρια. Αντιλαμβάνομαι έτσι τα συναισθήματα και την ένταση. Είστε μία νίκη μακριά από τον τίτλο. Έχετε πάρει και το κύπελο φέτος. Η Αναγέννηση δεν έχει πάρει ποτέ το πρωτάθλημα. Ιστορικές στιγμές για την ομάδα σας. Ξεχνάτε το παιχνίδι μου σήμερα. Έχετε τέταρτο τελικό σε 4 μέρες. Πώς θα το προσεγγίσετε αυτό το παιχνίδι? Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι λόγω των οπαδών που έχει η ΑΕΛ. Είναι υπέροχη ατμόσφαιρα στο κλειστό της ΑΕΛ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ένταση, θέλουν και αυτοί το πρόθλημα, θέλουμε και εμείς το πρόθλημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Θα πάμε για να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το πρόθλημα. Ξανά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία συνέχεια, Μαρία Ντόρλακ. Επίσης.